τώρα στο πολιτικό προσκήνιο, σε μια πολύ σημαντική είδηση, η οποία έχει ήδη προκαλέσει έντονες πολιτικές συζητήσεις μεταξύ κυβέρνησης και εξωματικής αντιπολίτευσης. Μαζί μου είναι ο Μιχάλης Αγραφιώτης, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε και θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, Βαγγελή. Μιλούμε για τη δημοσιοποίηση της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και της Cisco, της εταιρείας για το WebEx. Προκύπτουν δύο θέματα. Το ένα, το κατά πόσο πρόκειται για μια δωρεάν διαδικασία ή αν υπήρχε αντίτιμο. Και το δεύτερο, τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα εκατοντάδων χιλιάδων, 1,5 εκατομμυρίου πολιτών. Μάλιστα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, Βαγγέλη, γιατί αφορά τα παιδιά μας, αφορά την εκπαίδευση, αφορά τα προσωπικά δεδομένα 1,5 εκατομμυρίου περίπου πολιτών, Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι πραγματικά αναρωτιούνται και δημιουργείται μεγάλο ερώτημα και για το οικονομικό κομμάτι, όπως σωστά προείπες, αν τελικώς πληρώσαμε ως δημόσιο αυτό το WebEx, αυτό το σύστημα που επικοινωνούν οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές για το γυμνάσιο, το λύκειο και το δημοτικό. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι εδώ και περίπου ένα χρόνο γίνονται πολλούς μήνες μαθήματα με τηλεκπαίδευση, ειδικά στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης και σε περιοχές Δυτικής Μακεδονίας. Γίνονται από πολύ νωρίς φέτος μαθήματα. Σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς γίνεται με WebEx. Το θέμα ποιο είναι λοιπόν, ότι έρχεται η αντιπολίτευση και ρωτά, και ειδικότερα ο κύριος Φίλης, ο τομεάρχης παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, και ρωτά την κυρία Κεραμέως πόσο στήχησε αυτό το WebEx, πόσο μας στήχησε δηλαδή σε ελληνικό κράτος. Καθόλου. 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει μια επίσημη απάντηση από την ελληνική κυβέρνηση, επίσημα, γιατί με διαρροές και η κυρία Κεραμέως λέει: ελάτε να δείτε τη σύμβαση στο γραφείο του Υπουργού. Και ο κύριος Φίλης είπε ότι πρέπει να παρέμβει ο Πρωθυπουργός και να απαντήσει σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Και το δεύτερο κομμάτι είναι τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών. Η WebEx λέει ότι τηρούνται όλα τα νόμιμα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα. Mm-hmm. Η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως, είπε ότι έχει πάρει έγκριση από την Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με το ότι δεν υπάρχει κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης πρόβλημα για τα προσωπικά δεδομένα παιδιών, μαθητών και γονέων και καθηγητών. Και από εκεί και πέρα δημιουργείται ένα ερώτημα αν μπορούν στο μέλλον αυτά τα προσωπικά στοιχεία των IP, των προσωπικών δηλαδή διευθύνσεων, αλλά και των διευθύνσεων, ηλεκτρονικών διευθύνσεων, αλλά και των mails, των διάφορων άλλων δεδομένων που έχουν να κάνουν με την καταγραφή κάποιων βίντεο συνομιλιών, τι θα γίνει στο μέλλον και αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με εμπορική κρίση. Και για να καταλάβουμε, Μιχάλη, για μια λίστα η οποία έχει εξαιρετικά μεγάλη οικονομική αξία. Οι λίστες αυτές είναι πανάκριβες στο εμπόριο, έτσι. Ακριβώς, Βαγγέλη, να καταλάβουν οι τηλεθεατές λίγο τι εννοούμε. Όταν εμείς πληκτρολογούμε στο Google, στη μηχανή αναζήτησης, μία λέξη, αυτομάτως αυτό καταγράφεται ότι έχουμε ψάξει αυτή τη λέξη, τα cookies, τα γνωστά cookies στους υπολογιστές, και μετά από εκεί και πέρα μας έρχονται συνέχεια διαφημίσεις που έχουν να κάνουν με αυτή την αναζήτησή μας. Δηλαδή, αν ψάξουμε κάτι που έχει να κάνει με σοκολάτα, θα βγει μετά διαφήμιση σοκολάτας στις περισσότερες ιστοσελίδες. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τις εταιρείες επικοινωνιών, διότι ξέρουν τις δικές μας ανάγκες, τις δικές μας επιλογές, τι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και μας έρχονται προσφορές για αυτό το προϊόν. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις, αυτό είναι ένας θησαυρός στα χέρια των τηλεπικοινωνιών. Υπάρχει. Αλλά δεν μπορεί όμως. Ναι, ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν μπορεί όμως να καταπατώνται τα προσωπικά δεδομένα, ειδικά μικρών παιδιών, των αυριανών πολιτών, οι οποίοι αυτοί οι πολίτες θα είναι καταναλωτές και ουσιαστικά θα μπορούν οι εταιρείες να μπορούν να επηρεάσουν μάζες σε σχέση με προϊόντα και συγκεκριμένα προϊόντα που θέλουν να προωθήσουν στις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ πολύπλοκο το ζήτημα, πολύ περίπλοκο και αφορά τα παιδιά μας, γι' αυτό είναι και πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ ευαίσθητο αυτό το θέμα. Και η κυρία Κεραμέως οφείλει να εξηγήσει και το οικονομικό κομμάτι, αλλά και το κομμάτι το κοινωνικό, θα έλεγα, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα. Επειδή είναι λοιπόν πολύ ευαίσθητο, όντως χρειάζεται ξεκάθαρες και σαφείς απαντήσεις σε οποιαδήποτε ερώτηση. Έτσι, Μιχάλη, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Εξαιρετικά σημαντική πληροφορία.